Εντάξει, είμαστε στις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας μας για τους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης, όπου ανέκαθεν η χώρα μας έχει παράδοση σε όλα τα αθλήματα. Σίγουρα εμείς περνάμε μια μεταβατική περίοδο με την ομάδα, όπου αρκετά νέα παιδιά είναι στο ρόστερ και ορισμένοι παλαιότεροι, οι οποίοι στηρίζουν και περνάνε κάποιες από τις αρχές μας στους νεότερους. Είναι μια παραγωγική διαδικασία περισσότερο αυτή την περίοδο, όπου προσπαθούμε να προετοιμαστούμε, προσπαθούμε περισσότερο να προετοιμάσουμε παιδιά για την επόμενη μέρα, παρά να ανταγωνιστούμε για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, το οποίο πιθανόν, ειδικά στα παράθυρα της FIBA, δεν θα μπορεί να έρθει. Οπότε εμείς είχαμε επιλέξει από την αρχή να πάμε σε μια διαδικασία όπου παιδιά τα οποία και με τους κανόνες της Ομοσπονδίας ένας Κύπριος στην πεντάδα πήραν χρόνο, να το παντρέψουμε με την εθνική, έτσι ώστε να συνεχιστεί η συμμετοχή τους στις ομάδες και στην εθνική ομάδα που έγινε μέχρι τώρα, όπως γνωρίζετε κι εσείς, έτσι και στους ΑΜ, και πάμε με την ίδια λογική. Θέλουμε να μπουν στο γήπεδο, να πάρουν χρόνο. Έχουμε όμως και μια βάση καλή με την Παγιά Φουρνιά, Ιάκωβος Πάντελη, Ανδρέας Σιζόπουλος, Νίκος Τηλιάνου, Γιώργος Σιωχαρίτης και ούτω καθεξής, που είναι τα παιδιά που θα μεταλαμβαδεύσουν τις εικόνες τους και τις εμπειρίες τους από την εθνική ομάδα και το πνεύμα του νικητή στους ικανότατους νεότερους παίχτες που έχουμε, για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είναι λαμπρή. Απλά θέλει πάρα πολύ χρόνο και υπομονή, κάτι που δεν φημιζόμαστε στη χώρα μας, για να μπορέσει η επόμενη μέρα να βρει τα παιδιά έτοιμα, περισσότερο για τα παιδιά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τις προπονήσεις μέχρι τώρα, δουλεύουν πολύ σκληρά. Κάθε προπόνηση παρουσιαζόμαστε καλύτεροι και συνεχίζουμε. Είναι σημαντικό το καλό κλίμα. Δηλαδή, πρέπει να νιώθουν και τα παιδιά καλά και οι προπονητές για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος, ειδικά για τα παιδιά που πήγαν και στους τελικούς και περάσαν έτσι μια απίστευτη πίεση σε ένα ανταγωνιστικότατο, μια ανταγωνιστικότατη σειρά των τελικών. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να φύγεις από εκείνο το κομμάτι, να περάσουν 5-6 ημέρες και να ξαναμπεις γήπεδο με σκοπό να διεκδικήσεις κάτι στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης. Οπότε σημαντικό το κλίμα. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει και η καλή επικοινωνία και οι χαλαρές στιγμές. Αλλά όταν πούμε όλοι στο γήπεδο, δουλεύουμε σκληρά, πειθαρχημένα όπως πάντα, και βγαίνει αποτέλεσμα. Εντάξει, επειδή έτυχε να ήμουν και στον παρελθόν στην Εθνική, ήμουν και στους ΑΜ και του 9 εδώ, ως assistant coach, βοηθός προπονητή, και ανέκαθεν οι αντιπάλοι ήταν υποδιέστεροι. Αυτή τη στιγμή, τελευταίες πληροφορίες που δουλέψαμε και με το staff μέχρι και χθες ξημερώματα, δουλεύαμε να μαζέψουμε πληροφορίες τουλάχιστον για τα δύο ρόστερ Μαυροβουνίου και Λουξεμβούργο και Ισλανδίας. Μάλιστα, ακόμα είμαστε στην αρχή, θα πάρουμε όμως κάποιες πληροφορίες σήμερα. Παρουσιάζεται το Μαυροβουνίο πάρα πολύ δυνατό. Μας εξέπληξε ότι ναι, μεν θα θέλανε στην έδρα τους να πάρουν το χρυσό. Ναι, μεν έχασαν από την Κύπρο το χρυσό πριν 2 χρόνια και νομίζοντας ότι θα το πάρουμε την Under 20 ομάδα 22 τότε. Αυτή τη φορά κατεβαίνουμε με επαγγελματίες, με παίκτες του πρωταθλήματος, με παίκτες που παίζουν και στην Μπαρσελόνα και στο Ολυμπία Λουμπιάνα στη Σλοβενία, έτσι ώστε να καταφέρουν προφανώς στη χώρα τους να πάρουν το χρυσό και να πανηγυρίσουν. Το Δέρ Λουξεμβούργο, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, έχει 2 Αμερικανούς παίκτες και ένα Βέλγο που αγωνιζόταν και στη Μόντς ενάντια του Κεραυνού φέτος, και ίσως ορισμένοι το γνωρίζουν. Συν την ομάδα που ήταν όλη η ομάδα που εξαναντίουμε στα 2 παιχνίδια. Και η Ισλανδία περισσότερο κολεγιόπαιδα από το NCAA και κάποια παιδιά από το πρωταθλήματος. Η ΔΕ Μάλτα είχε ένα Αμερικανό, ο οποίος αγωνιζόταν και στην ΕΘΑ παλαιότερα, Τζόνσον λέγεται. Και περιμένουμε την προπονητική ομάδα να ολοκληρώσει την έρευνα για τη Μάλτα, να δούμε και τους υπόλοιπους καθοσφαιριστές. Δεν μπορεί να γίνει ακριβή σύγκριση μεν, αλλά επειδή καταλαβαίνω το πνεύμα της ερώτησης, εάν είναι όσο αφορά τη δυναμικότητα των ομάδων, σίγουρα θεωρώ ότι τουλάχιστον το Μαυροβούνιο μπορεί να είναι και ένα σκαλοπάτι πάνω, ας πούμε, αλλά στο συγκεκριμένο ρόστερ το δικό μας, με το ρόστερ των νεότερων τώρα, υπάρχουν διαφορές. Οπότε εκείνο μπορεί να το συγκρίνουν.